Ο Γιώργος Καράβας είναι ένα από τα πιο γνωστά μοντέλα στη χώρα μας, με ζηλευτή πορεία στο εξωτερικό. Τι είπε για τη ζωή του, αλλά και για τον Ηρακλή Τσουζίνοφ, τον νικητή του GNTM. Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή 2 Night Show του Αντένα ήταν ο Γιώργος Καράβας, ο οποίος κέρδισε τις εντυπώσεις μέσα από τη συμμετοχή του στο GNTM 3, έχοντας τον ρόλο να δίνει συμβουλές στους διαγωνιζόμενους. Ο Καπακ Καράβας μίλησε για την επιτυχημένη καριέρα του στον χώρο του modeling, καθώς και για την οικογένεια που έχει δημιουργήσει με την πανέμορφη σύζυγο του, Ραφαέλα Ψαρού. Όταν φοιτούσα στη Σχολή Αθλητικής Δημοσιογραφίας, η Γιάννα Νταρίλη μου πρότεινε να ασχοληθώ με τη μόδα. Η πρώτη απάντηση μου ήταν αρνητική, υπήρξε μια περίοδος 6 μηνών που δούλευα σε μια εκπομπή της ΕΡΤ για τον απόδημο ελληνισμό. Δεν ήταν κάτι που μου άρεσε και γι' αυτό τέλειωσε γρήγορα, η Γιάννα με πήρε από το χέρι και με πήγε σε ένα πρακτορείο μοντέλων. Τον χώρο της μόδας δεν τον γνώριζα και ίσως γι' αυτό να είχα κάποιες φοβίες στην αρχή. Είχα μεγάλη αναστολή, είπε αρχικά και προσέθεσε, δεν ξέρω να απαντήσω γιατί τα κατάφερα. Είχα σίγουρα επιμονή και υπομονή, ηττημένος σε αυτή τη δουλειά γυρνάς πίσω τις περισσότερες φορές. Το πόσο θα σκληραγωγηθείς και θα επιμείνεις σε αυτό που θέλεις να καταφέρεις, έγκυται στην ψυχοσύνθεση σου. Δεν σου κρύβω, έκλαψα αρκετές φορές, στεναχωρήθηκα αρκετές φορές, αμφέβαλα για τον εαυτό μου ακόμα περισσότερες φορές, αλλά αυτή είναι η ζωή. Ο Έλληνας δεν κατανοεί κάποια πράγματα που στη μόδα είναι δεδομένα, που δεν έχουν να κάνουν με το κομμάτι της σεξουαλικής προτίμησης. Δεν μπορούμε να μην βαφτίζουμε οτιδήποτε δεν κατανοούμε ως παράξενο. Τα παιδιά μου με κάνουν ό,τι θέλουν, ερωτηθείς πως είναι ως πατέρας, απάντησε, είμαι ένας συγκαταβατικός πατέρας. Δεν πρόκειται ποτέ να πω στα παιδιά μου να μην κάνουν κάτι που δεν θέλουν. Να κάνουν ό,τι θέλουν, μπορώ να τους καθοδηγήσω στο σημείο που αισθάνομαι σάφε μέσα μου, ότι τους έχω μεταλαμπαδεύσει τα βιώματα μου, τις εμπειρίες μου και αυτά που θέλω να κάνουν ως άνθρωποι. Εμένα με κάνουν ό,τι θέλουν, η γυναίκα είναι αυτή που βάζει τα όρια μέσα σε ένα σπίτι. Πολλά μηνύματα που μου στέλνουν γυναίκες τα βλέπω με τη γυναίκα μου. Ο Ηρακλής έχει περάσει δύσκολα, όσον αφορά τον νικητή του GNTM 3, Ηρακλή Τσουζίνοφ, σχολίασε τον Ηρακλή τον έχρισε νικητή και το τηλεοπτικό κοινό. Μπορεί να αντέξει περισσότερο από τον καθένα, διότι βιωματικά έχει περάσει δύσκολα.